Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα είμαστε στο γήπεδο του Μοσχάτου, όπου ήρθαμε για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου Αθλητική Ένωση Γλυφάδας Οδυσσέα, η οποία μετέχει στο πρωτάθλημα της ΑΕ γυναικών. Μαζί μας για να συζητήσουμε για το ποδόσφαιρο γυναικών, αλλά να μιλήσουμε και για το φετινό πρωτάθλημα, τον προπονητή της ομάδας, τον Βαγγέλη Καραμουλά. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, στο γήπεδο βγήκε μια πρώτη απόφαση coach να ξεκινήσουν οι προπονήσεις, μετά δεύτερη απόφαση να σταματήσουν και μια τρίτη να ξαναρχίσουν οι προπονήσεις. Και πρωτάθλημα, έναρξη πρωταθλήματος 4 Απριλίου. Καλή ερώτηση. Είναι ακριβώς όπως θα περιγράψατε. Από την αρχή της χρονιάς, θα έλεγα, αλλά ακόμα περισσότερο από την έναρξη του Νοεμβρίου, είμαστε σε ακριβώς αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε προπόνηση, ακόμα και αν ξεκινήσουμε την Κυριακή. Έτσι, εμείς προετοιμαζόμαστε βέβαια με το σκεπτικό ότι θα ξεκινήσουμε την Κυριακή, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι και απόλυτα σίγουρο. Ξεκινήσατε φέτος την προετοιμασία, κάνατε και κάποια φιλικά και λίγο πριν την πρώτη αγωνιστική σταματήσαν. Ακριβώς δύο μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος μας ανακοινώθηκε ότι δεν θα ξεκινήσει τελικά το πρωτάθλημα. Αναγκαστικά εμείς υπακούμε, προσαρμοζόμαστε και κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Κάνουμε αυτό που προστάζουν οι διοργανώτριες αρχές και βέβαια το κράτος. Ρώτησα και τις ποδοσφαιρίστριες να ρωτήσω και εσάς, γιατί και εσείς είστε κομμάτι του αθλητισμού, κομμάτι του ποδοσφαίρου. Και για εσάς, πώς ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν μπορούσατε να κάνετε αυτό που αγαπάτε, αυτό που σας αρέσει. Να έρθετε και ήσασταν μαθημένος να έρχεστε στην προπόνηση, στο γήπεδο. Όπως λέει και ο λαός, σαν το ψάρι έξω από το νερό. Όλη αυτή η κατάσταση σίγουρα δεν είναι δυσάρεστη για κανέναν, αλλά όταν κάποιον τον παίρνεις από τον φυσικό του χώρο, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Έτσι ήταν και για μας, έτσι ήταν και για τις παίχτριες, έτσι ήταν για όλους που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Νομίζω ότι σε ένα σημείο έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε. Δεν μπορούσε ο αθλητισμός να αποτελεί εξαίρεση, αλλά ίσως έναντι του αθλητισμού γενικά, δεν λέω μόνο για το ποδόσφαιρο, έναντι του αθλητισμού, νομίζω οι αρχές ήταν παραπάνω από αυστηρές, θα έλεγα. Θεωρώ ότι δεν ήταν ό,τι το καλύτερο που έγινε. Όχι για να παιχτούν τα πρωταθλήματα ή κάτι άλλο, αλλά... Δηλαδή πιστεύετε ότι μπορούσαν να γινόντουσαν οι προπονήσεις τουλάχιστον ένα γκρουπ σε ένα γήπεδο που είναι ένας ανοιχτός χώρος? Θα σας πω την... Καταρχήν ότι αυτό που και πρόσφατα παραδέχτηκαν ακόμα και οι λοιμοξιολόγοι, ότι το καλύτερο φάρμακο είναι αθλητισμός. Και για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και της υγείας των αθλητών, αλλά και για την ψυχική και κοινωνική υγεία του πληθυσμού. Και θα σας πω, επιτρέψτε να πω σε εσάς και τους τηλεθεατές, τους ακροατές σας, την προσωπική μου εμπειρία. Από τη στιγμή που άνοιξαν οι προπονήσεις, με το πρωτόκολλο αυτό το αυστηρό, με τα εβδομαδιαία τεστ κτλ., διαπιστώσαμε ότι τα κορίτσια, αλλά όχι μόνο τα κορίτσια, οι αθλήτριες και εμείς, είμαστε πολύ πιο συνεπείς και πολύ πιο προσεκτικοί, όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο, και έξω από τη ζωή μας. Και αυτό συζητήσαμε και προηγουμένως, ότι επειδή τα κορίτσια δεν θέλουν να χάσουν την αγωνιστική, τον αγώνα που ξεκίνησε μετά από τόσο καιρό, προσέχουν και στη ζωή τους έξω από το ποδόσφαιρο, ώστε να μην κολλήσουν και χάσουν αυτό το προνόμιο. Γιατί αν κολλήσει κάποια τον ιό, θα μείνει 14 μέρες έξω από την αγωνιστική δράση και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλει. Άρα πιθαναγκάζεται να τηρήσει πιο ευλαβικά τα μέτρα, κάτι το οποίο δεν γινόταν όταν υπήρχε ολική απαγόρευση. Δεν είχε το κίνητρο να προσέξει, αν θέλετε. Και ίσως ήταν λίγο πιο αμελής ο καθένας μας. Πιστεύετε τώρα μετά την Α Εθνική Γυναικών πρέπει να ακολουθήσει και η Β Εθνική Γυναικών και η Γ Εθνική Γυναικών? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να ανοίξει με μέτρα όλος ο αθλητισμός. Προσεκτικά, πρέπει να ανοίξει όλος ο αθλητισμός. Αλλά μιλάω για προπόνηση.
Δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο και αν προλαβαίνουμε και αν βγαίνουν να γίνουν τα πρωταθλήματα. Αλλά ως προς το θέμα της προπόνησης, και μιλάω για άντρες, γυναίκες και κυρίως πολύ περισσότερο παιδιά, θεωρώ σκόπιμο, θεωρώ αναγκαίο να ανοίξει ο αθλητισμός. Τώρα θα γίνουν τα πρωταθλήματα είναι κάτι άλλο. Πώς κυλάει η προετοιμασία και αν η Γλυφάδα θα είναι έτοιμη στις 4 Απριλίου στην έναρξη του πρωταθλήματος. Ένα θετικό που προκύπτει από τα αρνητικά της καραντίνας και των περιορισμών που είχαμε είναι ότι τα κορίτσια ήρθανε με πολύ μεγαλύτερο κέφι, και εμείς όχι μόνο τα κορίτσια, με πολύ μεγαλύτερο κέφι για προπόνηση. Πάει αρκετά καλά, δεν έχουμε μυϊκούς τραυματισμούς. Όλες οι παίκτηρες είναι στη διάθεσή σας? Ναι, ναι. Δεν υπάρχουν ναι. αγωνιστικά προβλήματα? Ναι, όχι, δεν έχουμε αγωνιστικά προβλήματα. Όλες οι παίκτηρες είναι στη διάθεσή μας. Δεν έχουμε ευτυχώς μέχρι στιγμής μυϊκούς τραυματισμούς. Προσπαθούμε προοδευτικά να επιβαρύνουμε τα κορίτσια. Εντάξει, τώρα ένα διάστημα που έχει συμβεί, αυτό μπορεί να συμβεί και οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Τώρα, αν θα είμαστε έτοιμοι την Κυριακή ή την επόμενη Κυριακή, όποτε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα είμαστε έτοιμοι στο επίπεδο που μας επιτρέψαν οι συνθήκες. Ποιος θα είναι ο στόχος της Γλυφάδας? Καλή ερώτηση. Εντάξει, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει πολλά ερωτηματικά, πολλά θαυμαστικά. Δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Ακριβώς. Είναι ομάδες που έχουν κάνει πολλές μεταγραφές, με δεδομένο, με ερωτηματικό βέβαια, ότι δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Κάποιες ομάδες ενισχύονται και με παίκτριες από την Β' Εθνική. Είναι πραγματικά ένα ερωτηματικό πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες και ειδικά σε ένα πρωτάθλημα τόσο μικρής χρονικής διάρκειας, ειδικά με τις εμβόλυμες που μπήκε στο νέο πρόγραμμα. Η συγκυρία θα παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο. Και το φορμάρισμα, αλλά και αυτό που λέμε ότι σε μια εβδομάδα γίνονται 2-3 αγώνες. Έτυχε δύο αθλήτριες να κολλήσουν αιώ ή έχουν ένα τραυματισμό, δεν υπάρχει το περιθώριο να ανακάμψουν. Άρα υπάρχουν πολλοί ασταθείτες παράγοντες για να πούμε τι μπορεί να γίνει. Coach, γίναν κάποιες προσθήκες σε εσάς στην ομάδα? Ναι, ναι, προσθέσαμε 2-3 κορίτσια. Να μου αναφέρετε τα ονόματα? Ναι, είναι η Αντιγόνη Βαΐτση και η Φωτεινή Μπατζάγκα, που ήταν παλιότερα και στη Γλυφάδα, ήταν και παλιότερα, και η Κωνσταντίνα η Μιλωνά. Είστε ευχαριστημένος από το ρόστερ? Εντάξει, τα κορίτσια είναι αρκετά υψηλής ποιότητας, έχουν διάθεση, ποσοτικά ίσως δεν είμαστε πάρα πολύ, αυτό έχει τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του. Αλλά από τα κορίτσια και ως προς το ταλέντο και ως προς τη διάθεση, ως προς τη δουλειά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Τα τεστ γίνονται έτσι κανονικά, ενώ τα rapid test? Ναι, ναι, το πρωτόκολλο τηρείται κανονικά. Ωραία. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε, εγώ ρώτησα τις ποδοσφαιρίστριες και τη δική σας άποψη, πώς είναι το ποδόσφαιρο γυναικών και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν, coach? Ναι. Θα σας μιλήσω όχι μόνο ως προπονητής αλλά και ως επιστήμονας, γιατί έχω και δύο μεταπτυχιακά σχετικά με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο των γυναικών είναι αρκετά πίσω σε σχέση με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν γίνει κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι δεδομένο ότι πρέπει να το αγκαλιάσει πάρα πολύ η πολιτεία, η ΕΠΟ, και να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να δούμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, καταρχήν ως προς τη μαζικοποίηση του αθλήματος, να έρθουν πολύ περισσότερα νέα κορίτσια να παίξουν ποδόσφαιρο, και αυτό αναγκαστικά θα φέρει και βελτίωση της ποιότητας του ποδοσφαίρου. Τώρα, πώς επιλέξατε το ποδόσφαιρο των γυναικών και όχι να είστε σε ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου? Είναι αυτό που μου είπατε, ότι έχετε δύο μεταπτυχιακά στο κομμάτι αυτό? Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ προπονητής επαγγελματίας είμαι 25 χρόνια. Να μου πείτε και δύο λόγια, ποια είναι η προπονητική σας πορεία που έχετε εργαστεί? Ναι, επί 25 χρόνια είμαι επαγγελματίας προπονητής. Έχω δουλέψει σε επαγγελματικές ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο Απόλλωνας, ο Ατρόμητος, ο Εθνικός,
Αχαρναϊκός, τα Ψαχνά, το Κιάντο, Πανεπιστημιακός, πολλές επαγγελματικές ομάδες, είτε ως πρώτος προπονητής, είτε ως βοηθός προπονητής, στο K17 της ΑΕΚ, σε μεικτές ομάδες στη μεικτή Αθήνας κτλ. Ήταν πάντα μια αναζήτηση που είχα και πίστευα και πιστεύω ότι υπάρχει χώμα, υπάρχει γη ευδόκιμη. Υπάρχει πολύς χώρος για να αναπτύξεις αυτό το πράγμα και είναι κάτι που χρειάζεται η πατρίδα μας και ο αθλητισμός μας. Κότς, ποιες είναι οι διαφορές προπονώντας αγόρια, άντρες και κορίτσια, γυναίκες? Ακούνε τα κορίτσια, ακούνε οι γυναίκες? Ας ξεκινήσουμε από τα βιολογικά χαρακτηριστικά. Τα βιολογικά χαρακτηριστικά είναι δεδομένα. Οι άντρες είναι πιο γρήγοροι, πιο δυνατοί, λόγω ανατομίας, λόγω φυσιολογίας, λόγω ορμονών. Έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Από εκεί πέρα τα κορίτσια, μάλλον γιατί έτσι τα εκπαιδεύουμε, από το σπίτι, από το σχολείο, είναι πιο συγκεντρωμένες, πιο οργανωμένες, πιο... τα κορίτσια που μένουν στο ποδόσφαιρο έχουν πολύ μεγαλύτερο εσωτερικό κίνητρο. Ίσως γιατί συναντάνε και ανταπεξέρχονται πάρα πολλές δυσκολίες και ανισότητες και αυτό ίσως τις πεισμώνει και τις κάνει να αγαπάνε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και να το κάνουν με πάθος αυτό που θέλουν. Ωραία. Η αντιμετώπιση των ανδρών ποια είναι, βλέποντας τα κορίτσια, τις γυναίκες να παίζουν ποδόσφαιρο? Κάτι που δεν ξέρεις το φοβάσαι. Αυτό που δεν το ξέρεις το φοβάσαι. Όταν το γνωρίζεις, συνήθως το αξιολογείς και επιτρέψτε μου να σας πω από την εμπειρία μου, επειδή πάρα πολλές φορές και σε προηγούμενες ομάδες και εδώ με την Γλυφάδα μ' αρέσει και είναι και σωστό να παίζουμε με τμήματα αγοριών, πολλές φορές όταν είναι να παίξουμε τον αγώνα υπάρχει μια καχυποψία, μια ειρωνία, μια τέτοια αντιμετώπιση. Όταν γίνει ο αγώνας και μετά τον αγώνα βλέπεις ότι έχεις κερδίσει το σεβασμό τους, γιατί τα κορίτσια πραγματικά δείχνουν ότι μπορούν να παίξουν πολύ καλό ποδόσφαιρο, κάτι που ίσως δεν περιμένει κάποιος που δεν ξέρει το ποδόσφαιρο γυναικών, και εκπλήσεται και μετά πραγματικά το δέχεται με... δείχνει το σεβασμό του στα κορίτσια και στην ομάδα. Κοτς, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τη συνεργασία σου με την Αθλητική Ένωση Γλυφάδας Οδυσσέας? Αυτοί που είναι οι άμεσοι συνεργάτες, η διοίκηση εννοείται και κυρίως... Οι συνεργάτες σου στο team... Θα σας πω. Και κυρίως βέβαια τον πρόεδρο τον κύριο Παπακώστα, αλλά και τον γενικό αρχηγό τον Μανώλη Βασιλακάκη, που είναι καθημερινά μαζί μας και μας βοηθάνε. Έχουν υπομειστεί πέρα από το οικονομικό και όλα τα υπόλοιπα και είναι, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να απεξέλθουμε σε τίποτα. Και από εκεί πέρα είναι και ο Κώστας ο Καλύβας, ο συνεργάτης μου στο προπονητικό team της ομάδας, που είμαστε μαζί. Ωραία. Coach, τι να περιμένουμε από την Αθλητική Ένωση Γλυφάδας Οδυσσέα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος Α Εθνικής Γυναικών? Εμείς αυτό που θα προσπαθήσουμε είναι να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Κάθε παιχνίδι θα το παίζουμε για να κερδίζουμε. Το αποτέλεσμα πολλές φορές είναι και θέμα συγκυρίας. Είναι ένας δύσκολος όμιλος, με τα δεδομένα έτσι όπως είναι από τις 10-11 ομάδες να πέφτουν 4 και ο ένας ή δύο να πηγαίνουν με τον άλλο όμιλο για κάτι περισσότερο, για πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε ότι είσαι πάρα πολύ κοντά και μάλιστα με 10 αγωνιστικές είσαι πάρα πολύ κοντά στις δύο γραμμές. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή, μεγάλη ετοιμότητα για να πετύχεις το στόχο μας. Εμάς σίγουρα ο στόχος μας είναι να πάμε όσο καταρχήν γρήγορα να πάρουμε τους βαθμούς που χρειάζεται για να μην μπούμε σε περιπέτειες βαθμολογικές ως προς τον υποβασμό, και από εκεί πέρα ό,τι καλύτερο βγει.
Ωραία. Κλείνοντας, coach, θέλω και το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή της Αθλητικής Ένωσης Γλυφάδας Οδυσσέα, Βαγγέλη Καραμπουλά, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Coach, εσύ τι θα ήθελες να τους πεις? Να έρθουν να δουν με κριτικό βλέμμα, να έρθουν να δουν το ποδόσφαιρο γυναικών, μην το απορρίπτουν απριόρι, θα εκπλαγούν από αυτό που θα δούνε. Όπως είπα προηγουμένως, αυτός που το γνωρίζει το ποδόσφαιρο γυναικών κερδίζει το σεβασμό του, να έρθει να δει. Και δεν είναι τυχαίο ότι FIFA, UEFA και όλοι οι διεθνείς ποδοσφαιρικοί οργανισμοί επενδύουν πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο, γιατί θεωρούν ότι είναι ο σημαντικότερος πυλώνας για την περαιτέρω ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, όχι μόνο του γυναικείου, ποδοσφαίρου γενικά. Ωραία. Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Κάθε επιτυχία στην ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας να ενισχύετε και με αυτόν τον τρόπο το ποδόσφαιρο γυναικών.